Το σοβαρότερο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στους συνταξιούχους είναι η σύνταξη στις χείρες που δίδεται με τον επανυπολογισμό, που είναι λανθασμένος ο επανυπολογισμός στις χείρες μετά τον νόμο Κατρούγκαλο το Μάιο του 2016. Οι χείρες πρέπει να πάρουν το 70% του θανόν του συζύγου και όταν θα γίνει επανυπολογισμός και θα εφαρμοστεί από 1-1 του 2019 μαζί με όλους τους άλλους, να γίνει και στις χείρες. Επειδή το αίτημα είναι αυτό μια μεγάλη αδικία, γίνεται μια προσπάθεια από το σωματείο μας, το δημοσιεύσαμε στον ημερήσιο τύπο και κάναμε μαζί με την Ομοσπονδία αγωγές να ακυρωθούν όλες οι αποφάσεις που έχουν σταλεί για τις χείρες και να δοθούν οι πραγματικές αποφάσεις που δικαιούται το 70%. Ό,τι θα συμβεί για τους υπολείπους συνταξίουχους μετά το 1-1 του 19, τότε ισχύει αυτή η χορηγούμενη σύνταξη για τις χείρες. Το δεύτερο είναι, γίνεται μεγάλος αγώνας να καταργηθεί ο νόμος του Υπουργείου Εργασίας για τις χείρες κάτω του 50 ετών και άνω του 55 ετών. Είναι μια σοβαρή αδικία. Αυτό που το έχει αποδεχτεί και ο κύριος Κατρούγκαλος ως άδικο μέτρο. Ναι, και μας υποσχέθηκε ότι θέμα ημερών, αλλά έχουν περάσει 2,5 χρόνια, οι χείρες παραμένουν ως έχει, με αποτέλεσμα αυτήν την αδικία που αποκαταστάθηκε και επί κυβερνήσεως Σαμαρά, με το ίδιο νομοσχέδιο να αποκατασταθεί, να δουν και μια σπημέρα οι χείρες. Οι χείρες ζητάνε οι συσφορές του θανόντος συζύγου και δεν ζητάνε λοιμοσύνη. Να καταθήσουν κάτω και να ερμηνεύσουν τους νόμους και να δώσουν εντολή στον ΕΦΚΑ να βγουν όλες οι αποφάσεις, να δικαιωθούν και οι χείρες των θανόντων και οι χείρες που είναι κάτω του 50 και 55 ετών.